Και το Βυζάντιο στην εποχή του Μάρκου του Ευγενικού έπνεε τα λύσια. Πέθανε, γιατί πεθαίνουν τα έθνη. Όπως πεθαίνουν ο άνθρωπος, πεθαίνουν και τα έθνη. Και πέθαναν και πέθαναν και πέθαναν. Φοβούμαι, αδέρφια μου, μήπως και το έθνος πεθάνει. Βρισκόμαστε στο τέλος του έθνους. Δεν έχω καιρό να αναπτύξω, θα σας καλέσω μια μέρα για να σας αποδείξω ότι πνέει η Ελλάδα στα λύσια. Θα σβήσω από το χάρο. Διότι. Ένα ιστορικό έθνος που βάσταξε 5.000 χρόνια, ήμεθα πνέουμε τα λύσια. Και αν δεν ξεκινήσουμε μικροί και μεγάλοι όλων των κομμάτων και όλων των αποχρώσεων για να αποκτήσουμε ενότητα, χριστιανική και ενότητα και αντιμετωπίσουμε τα στιέρα και τα καταιγίδα και τους τσαραγνούς και τα στροπαλέκια που πέφτουν στα Βαλκάνια. Ναι, και πάλι έφυγα από το θέμα. Έπνεε τα νησία. Τότε στην πόλη κινδύνευε, υποκινδύνευε το Βυζάντιο από ένα τρομερό νεκρό. Κινδύνευε από τον Μωάμεθ, ο οποίος ξεκίνησε ως λέλαψη από τα στέπα της Αραβίας και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη και κινδύνευε. Βασιλιάς ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγος, αδελφός του Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορος. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τι έκανε ο Ιωάννης? Έστρεψε τα βλέμματά του όχι προς τον Θεό των Πατέρων μας. Ουνότε έρθει και ητάστο με τιμόν ο Θεός. Εζήτησε συμμαχία όπως και εμείς ζητούμε συμμαχία. Μην ζητούμε πότε με τη Δύση, πότε με την Αμερική, πότε με το Ρωσία και ποτέ με το Θεό. Η Ελλάδα μόνη της με το Θεό είναι παντοδύναμος. Δεν τη σώζουν οι συμμαχίες ούτε με την Αμερική ούτε με τη Ρωσία. Τη σώζει μόνο η συμμαχία με τον Θεό, αλλά κανείς απολύτως δεν θέλει. Νότε έρθουν και οι θάστες μέχρι μόνο ο Θεός. Έφερε το αμάρτημα λοιπόν ο Ιάννης ο Παλαιολόγος να ζητήσει βοήθεια από τη Δύση όπως και εμείς ζητούμε από τη Δύση και προς τη Δύση τα βλέμματά. Και απεφάσισε να πάει στη Δύση να ζητήσει βοήθεια εναντίον του Μωάμεθ, ο οποίος επολιόρκει μετά στο γλάστρο την πόλη των ονείρων μας στην Κωνσταντινούπολη.